μετά από 6 χρόνια στην ομάδα, πέρασε το νέο συμβόλαιο. Είναι ένας από τους μακροβιότερους ξένους παίκτες που έχουν περάσει από την ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές. Πώς το αισθάνεται το ίδιο αυτό το πράγμα και τι περιμένει ακόμα να κάνει στην ομάδα τα επόμενα χρόνια. After 6 years, you signed before a few days your new contract. You're a foreign player with the most games in the club, most years in the club as a foreign player. How do you feel and what are your expectations now for the following 3 years that you have signed your new contract? I am very happy. Everyone knows that I am happy in the city. It's like my home from the first day. My family is happy. My family will be bigger. So it's very important for me the contract of 3 years. Όλοι ξέρουν ότι είμαι πάρα πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, και εγώ και η οικογένειά μου, η οποία, όπως σας είπα, θα μεγαλώσει το επόμενο διάστημα η οικογένειά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην Θεσσαλονίκη, περνάμε πάρα πολύ καλά εγώ και η οικογένειά μου. I came 6 years ago and every year the club is better. I think this year we are better in organization and in facility about the Neurisio and the training center they are working, so will be very big step for the club, for the team and for the player. Στα χρόνια που είμαι εγώ στον Άρη, κάθε χρόνο η ομάδα βελτιώνεται, κάθε χρόνο η ομάδα προοδεύει, έτσι και φέτος γίνονται κάποιες παρεμβάσεις στα γύρω-γύρω θέματα της ομάδος, στα οργανωτικά ζητήματα, σε επίπεδο παροχών για όλους εμάς τους παίκτες και στο Ρήσιο. Οπότε αυτά νομίζω ότι είναι καλά ηχέγγυα για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν. About the team, we are waiting the new player, also the player who will be, because some players they will left. So it's difficult to have in mind about to build the team. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα κάποιοι παίκτες να έρθουν, όπως ξέρετε, ενδεχομένως και κάποιοι παίκτες να φύγουν. Οπότε στην παρούσα στιγμή δεν μπορώ να πω πολλά για την ομάδα. But we need to be clever to bring good players because we cannot spend too much money like other team. Πρέπει να κάνουμε στοχευμένες, έξυπνες επιλογές, διότι εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να ξοδεύουμε αλόγιστα λεφτά όπως κάποιες άλλες ομάδες. Πρέπει να κάνουμε έξυπνες επιλογές. And in the future, in my mind is only to win a title with Aris and to be in Europe every year. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου τώρα εγώ για τα επόμενα 3 χρόνια που έχω υπογράψει στον Άρη είναι να κερδίσω έναν τίτλο με τον Άρη και να είμαστε σταθερά πάντα στην Ευρώπη. Επειδή είπε για αυτό, όταν ήρθε πριν από 6 χρόνια περίμενε ότι θα γινόταν ρέκορντμαν, θα μετρούσε τα περισσότερα χρόνια με το συμβόλαιο που υπεγράψει από κάθε άλλο ξένο παίκτη στην ιστορία της ομάδας, ή καταρρύψει όλα τα ρεκόρ. Before 6 years, when you came to Aris, did you imagine that today you would be the record man as a foreign player with the most years in Aris in Thessaloniki, the most games as a foreign player in the history of the club? Of course not. I came from Poland. In Poland was a difficult year. It's cold. The city is difficult for the life, for the people that we are from Mediterranean. Δεν το φανταζόμουν. Ήρθα από την Πολωνία και ήταν μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση και οι καιρικές συνθήκες είναι κρύες εκεί. Δεν είναι εύκολο για μας τους Μεσόγειους να προσαρμοστούμε εύκολα σε μια τέτοια χώρα όπως η Πολωνία. And after I arrived to Greece, that is like from the first day everyone loved me, they helped me. Στην Ελλάδα ήρθα πριν 6 χρόνια και από την πρώτη μέρα όλος ο κόσμος έδειξε την αγάπη του και με βοήθησε με τον τρόπο του να προσαρμοστώ. And when you are doing your job like this, is everything more easy and you can do better than you. Και έτσι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να κάνω και εγώ την δικιά μου δουλειά ακόμη πιο καλά, να προσαρμοστώ γρήγορα, να δίνω τον καλύτερό μου αυτό και αυτή η σχέση αγάπης με τον κόσμο συνεχίστηκε και υπάρχει ακόμα. Με τα play-off που, εν πάση περιπτώσει, πλέχτηκαν πάρα πολλά για το συγκεκριμένο, υπόθηκαν πάρα πολλά και επειδή ο στόχος του Άρη είναι πάντα η τετράδα, το να κυνηγήσει έναν τίτλο, να βγει στην Ευρώπη, φέτος θα είναι διαφορετικά τα πράγματα για την ομάδα του Άρη. Πώς το σκέφτετε, δηλαδή, επειδή οι 4 ομάδες θα παίξουν για την θέση 1-4, άρα το κίνητρο για τον Άρη είναι πάρα πολύ μεγάλο φέτος και η πρόκληση το ίδιο. As you know, the format of the new league has changed. Now, in the new season, the playoffs will be between the first 4 teams and then 5-8 and 5-15 wins the European ticket.
okay, there is a lot of speculations about these changes for the new season and why they have changed the format of the league. It's a big challenge for us because Aris always has a big targets in the league. It's a big challenge for us now, even bigger with the changes that have happened. What are you thinking of the new season, and what are your thoughts about it? And for me, it's good if they do like that. My mind is only to take the fourth position. Για μένα είναι καλό. Ας μην το κάνουν έτσι. Το δικό μου το μυαλό, η δική μου σκέψη είναι ξεκάθαρα στόχος η τετράδα. We are a good team. We play with everyone like face to face. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Παίζουμε όλους πρόσωπο με πρόσωπο. And now if we can find the new training center or the organization or this, I think we can be in the fourth. If we find a new? If we with the new training center we have better facility organization, maybe we can be easy between the. Αυτό που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ φέτος είναι ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο ρίσιο, στο αθλητικό μας κέντρο. Θα έχουμε ακόμη καλύτερες παροχές για να δουλέψουμε. Οπότε εγώ δεν βλέπω γιατί φέτος η ομάδα να μην έχει και που έχει στόχο να μπει στην τετράδα. Μετά. Μιας και παραμένει στον Άρη και τη Θεσσαλονίκη, να περιμένουμε στα επόμενα χρόνια δηλώσεις του και στα ελληνικά. Next three years that you will be here. Yes, I understand. Speak Greek. I understand almost everything, but I don't want to try because it's difficult if I say something in the different ways, or maybe it can be worse for me. So I understand. I will learn better Greek, of course, to speak. But I am happy. Καταλαβαίνω τα πάντα. Απλά δεν μπορώ να μιλήσω τόσο καλά ελληνικά, γιατί ίσως κάποια στιγμή πω κάτι με όχι σωστό τρόπο και παρεξηγηθεί. Οπότε εντάξει, θα μάθω κάποια στιγμή ελληνικά, θα τα βελτιώσω, αλλά ακόμη δεν είμαι έτοιμος για να τα μιλήσω όπως πρέπει. Πάντως καταλαβαίνω τα πάντα στα ελληνικά. Όπως υπήρξε ενθουσιασμός πριν τον τελικό του κυπέλλου, υπήρξε απογοήτευση μετά, που προφανώς το έχουν εισπράξει και οι ποδοσφαιριστές. Τι κίνητρο μπορεί να βρει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του μετά από αυτό το. Μετά από αυτή την απώλεια και την απογοήτευση, και τι κίνητρο μπορούν να δώσουν και αυτοί στον κόσμο του Άρη για να πάρει πάνω τα πάνω και να τους στηρίξει. Before the cup, there was a lot of enthusiasm in the team, in the fans, all over the club. But after the cup, what happened? Everybody is disappointed. You, the fans, everybody in the club. Now, what motivation can you and your teammates find for the new season? And what motivation can you give to the fans? It's normal. We arrive to the final. We try to do our best. We lost like that. Είναι φυσιολογικό αυτό που συνέβη. Φτάσαμε στον τελικό όπως φτάσαμε, με ενθουσιασμό και προσδοκία και πίστη. Έγινε αυτό που έγινε, το χάσαμε. Was a dream for everyone to win the cup. Ήταν ένα όνειρο για όλους μας να κατακτήσουμε το κύπελλο. Now, the only way we must work, we need to wait to build the team because we have time to build because we have one more month. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα από την αρχή, ας το πω έτσι. Έχουμε ακόμη ένα μήνα τουλάχιστον μπροστά μας για να φτιάξουμε την ομάδα. And the more important for us, I think, is the supporting home because when the player we see them, and the stadium is almost full. The player they go 100% and it's more easy to find the target. Ξέρουμε πώς νιώθηκε ο κόσμος μετά την απώλεια του κυπέλλου, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όπως θα συνεχίσουμε εμείς, πρέπει και περιμένουμε και την βοήθεια του κόσμου, διότι άλλο είναι για τον παίκτη να παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο και άλλο είναι να μην υπάρχει ο κόσμος στο γήπεδο. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο.